Γιατί ρε παιδιά, τέτοια πλήση εγκεφάλου δεν γίνεται πουθενά. Όλοι μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, ότι οι δουλέμποροι ήταν οι Ευρωπαίοι που παίρναν τους ευρώμους από την Αφρική και τους πηγαίνανε, ξέρετε πού, στην Αμερική. Ξέρετε ότι οι μεγαλύτεροι δουλέμποροι εκεί την εποχή ήταν οι Αφρικανοί. Το έχουμε μάθει σχολείο μας ποτέ αυτό. Ωραία, ας το απόδειξε ο μέλλον με πράξη τώρα. Τι λέμε, ότι έγινε αυτό το γεγονός και οι κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αφρικής. Ποιοι κάναν το σκλαβοπάζαρα, βρε, ξυπνήστε λίγο, βρε. Ας μαθαίνουν οι δυτικοί της ιστορία της γελοιότητος. Οι μεγαλύτεροι δουλέμποροι ήταν οι Αφρικανοί που συνεργαζόταν με τους Ευρωπαίους για να μεταφερθούν οι Αφρικανοί ομοεθνείς τους. Πού? Την Αμερική. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. 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 Όχι τον Άγιοι Ευρωπαίοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά τα σκλαβοπάζαρατα στη Μέση Ανατολή. Τα σκλαβοπάζαρατα στην Αφρική. Από εκεί τους παίρνανε. Τους αγοράζανε. Και μου πείτε ότι στην Αφρική κάνα σκλαβοπάζαρα Ευρωπαίοι. Και μου πείτε στη Μέση Ανατολή, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάνα σκλαβοπάζαρα Ευρωπαίοι. Η ηθική αυτογή ήταν αυτή που μπαίνανε εκεί. Και φυσική Ευρωπαίοι. Το γρυπίσιο θα το κοντήσιο. Δείτε λοιπόν το βίντεο της παρακμής του τουρκοντήσιου δικαιώματος. Δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται όπως θέλει, αλλά μέσα σε έναν ιερό ναό. Α, δεν πάω εγώ. Το δέσαμε αυτό, καλέ. Όχι, θα πετύχεις. Κλείστε, κλείστε τα ερχοντήσια τώρα. Κοίτα ρε, κλείστε, κλείστε. Πού κλείστε ρε, μαλάκα. Στο δωμάτιο του Βλάτσιο. Πού κλείστε, σε είπα. Εντάξει. Εδώ βράδυ, τι είναι δροσιά. Αυτό που βλέπετε είναι εκκλησία, παιδιά. Αυτό που με προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι νέα παιδιά πέσχορο μέσα. Δεν σέβονται το νερό χώρο της εκκλησίας, παιδιά. Εντάξει, είναι δικαίωμά σου να έχει το πόσο όπως θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, το καταλαβαίνω μέχρι. Ρε παιδιά, ιερός, μπορούν να το κάνουν στην τζαμία αυτό το πράγμα. Πραγματικά μπορώ να το κάνω. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει δει τώρα, τι σχέση έχει ο ιερός χώρος με αυτό το πράγμα, η πασαρέλα. Πραγματικά μπορώ. Γι' αυτό τι λέω εγώ. Θέλω μια Ευρώπη ευρωπαϊκή και χριστιανική. Ανεκτική με. Αλλά χριστιανική και ευρωπαϊκή. Δεν είναι πολιτισμικά η ηθικέτη αυτά. Δεν έχουν σχέση με εμάς. Όταν δεν σέβεσαι τον ιερό χώρο μιας θρησκείας, δεν έχει σχέση με εμάς. Τέλος. Τέλος. Το τι κάνεις στην προσωπική ζωή, πόσο με ενδιαφέρει. Αλλά αυτό είναι βεβήλωση ιερού ναού. Αλλιώς δεν μπορώ να το πω. Για ξαναβάλω το λιγάκι τώρα που το έπαιρνε εσύ, με τον ήχο. Παιδιά, φτάνει γιατί δεν. Ο Θεός να σας φωτίσει επιτέλους για να καταλάβετε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.